Πάμε γιατί δυστυχώς το αστυνομικό ρεπορτάζ πρωταγωνιστεί και σήμερα με υποθέσεις βιασμού ανηλίκων έσκασε άλλη μια υπόθεση μια άλλη υπόθεση παιδοβιασμού μαστροπίας ενός ανήλικου αγοριού. Έχουμε πέσει πραγματικά πραγματικά από τα σύννεφα και με αυτή την είδηση. Λέμε, μα πού γίνονται όλα αυτά ένας πολύ γνωστός λιράρης έχει συλληφθεί, ένας γιατρός και μιλάμε για μια νέα υπόθεση βιασμού ενός παιδιού από τα 11 έτη ξεκίνησε Βέβαια. να ζει το δράμα το αγοράκη. Σε έχουμε. Λοιπόν, πρόκειται για μια ακόμη υπόθεση σοκ. Αυτή τη φορά ε, συνέβη στο Ηράκλειο τη ε, Κρήτης με πρωταγωνιστή έναν πολύ γνωστό λιράρη τη κριτική ε, ε, μαζί με έναν, έναν γιατρό γιατρό. κατά κατακάθι τη κοινωνία, να πει. Ε, ναι, ναι. ναι, ναι. Και με ένα άλλο κατακάθι τη κοινωνία. Ακριβώ. Με έναν γιατρό 46 ετών, υπεράνω πάση υποψία. Ε, από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών τη υποδιεύθυνση ασφαλεία Ηρακλείου, ο 66, ετών. 66 ετών άνδρας, μουσικός, διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τους γονείς του ανήλικου αγοριού από το 2018, φέρεται να προέβαινε κατ' εξακολούθηση σε χειρονομίες γενετούσιο χαρακτήρα και το 2020 τον εξανάγκασε και σε γενετήσια πράξη, δηλαδή σε βιασμό. Ε, από εκεί και πέρα, αυτός... Ο άνθρωπο, αυτό ο το τέρα, Φίλιππ, έτσι ακριβώ δεν πρόκειται για άνθρωπο, δεν έμεινε μόνο εκεί. Εξανάγκαζε το αγοράκι να του στέλνει και βίντεο και φωτογραφίε με γυμνό περιεχόμενο, προκειμένου να τι να ανεβάζει το πορνογραφικό υλικό σε διάφορε πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Μάλιστα, ο συγκεκριμένο άντρα είχε δημιουργήσει προφίλ με το όνομα του αγοριού στο διαδίκτυο, χωρί φυσικά να το γνωρίζει το παιδί, χωρί να το ξέρει. Μιλάμε για ένα παιδάκι τώρα. Πόσο Έτσι. χρόνο έχει φτάσει αυτό το παιδί, Είναι 14 χρόνια τώρα. 16 ετών. Μάλιστα. Εδώ και 3-4 χρόνια γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Από πολύ μικρό βλέπουμε ότι είχε ο συγκεκριμένο βιαστή και μαστροπό. Είχε ρίξει τα δίκτυα του, απειλούσε το παιδάκι τον εξέχησε το όλα για ένα χρόνο, δηλαδή Έχουμε από τον Δεκέμβριο του 2022 σκένα. έως τον Φεβρουάριο του 2023, πριν από ένα μήνα δηλαδή, έκλεινε ραντεβού και προωθούσε το ανήλικο αγόρι σε άνδρες οι οποίοι τον βίαζαν. Υπάρχουν... Πρόκειται για μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, ακόμη μια υπόθεση που συγκλονίζει. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι σε βάρο του συγκεκριμένου 66χρονου, καλλιτέχνη, καλλιτέχνη του συγκεκριμένου ανθρώπου τέλο πάντων. Υπάρχει ακόμη μια δικογραφία ε, με παραγωγή πορνογραφικού υλικού, με ανήλικο, στο παρελθόν δηλαδή, που μάλιστα σχετίζεται με το θύμα τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε λοιπόν ότι από ό,τι φαίνεται και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί λέει ότι αφορά σε βιασμό κατά εξακολούθηση. Mm -hmm. Γεννητήσιε πράξει με πορνογραφία, ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων κατά εξακολούθηση, μαστροπία κατά εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περιόπλων mm -hmm. και αφορούσε το διάστημα από το 2018 μέχρι τι 15 Φεβρουαρίου του 2023. Άρα έχουμε 18, 19, 20, 21, 22, 23 επί 6 χρόνια. Επί 5 με 6 χρόνια. Γινόντουσαν όλα αυτά. Να πούμε ότι όλες αυτές οι πράξεις είναι διώκονται σε βαθμό κακουργήματος και επισύρουν βέβαια την αυστηρότερη ποινή ξεκινώντα ότι το ανήλικο όταν ξεκίνησαν να τελούνται οι πράξη σε βάρος του ήταν κάτω των 12 ετών. Υπάρχει μια άλλη ποινική μεταχείριση, τουλάχιστον 10 έτη λέει. Το θέμα και είναι ποια, είναι βιασμό, αυτοί, είναι, βιασμό... είναι νόμοι αυτοί που έχουμε κυβερνήσει οι οποίοι αποδίδευτε... κάνουν προστατεύουν τους βιαστές, τους πεδοδιαστές όχι, και όχι, τους όχι, νόμους που έχουν. Ποιοι νόμοι είναι αυτοί που υπάρχουν. Αν είναι Κύριε βιασμός, Αδίμηλου, είναι Α, αφήστε με να ολοκληρώσω, αν είναι. βιασμό, βιασμός είναι... Μόνο η σόβια Ποια η σόβια που του βγάλουν έξω σε 6-8 χρόνια. και θα είναι ελεύθεροι και 10 χρόνια. Είναι, Ποιο, υπάρχει σόβια στην Ελλάδα για αυτά τα τέρατα, όχι. Όχι έτσι όπως την Το εισόδια είναι εισόδια! Πολλά... Να μην ξαναδούν το φω του ήλιου. Να μην ξαναδούν το φω του ήλιου. Οι εγκληματίε αυτοί. Οι ανώμαλοι. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία αναζητά ακόμη δύο δράστε, ενώ έχουν εντοπιστεί και 29 προφίλ στο Instagram, στο Instagram που ήρθαν σε... που πιθανόν να έχουν έρθει κάποιοι από αυτοί σε επαφή με το συγκεκριμένο αγόρι. Μάλιστα.